Βουλιάζει η Λέσβος από μετανάστες. Τον Δεκέμβριο οι ροές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και οι κάτοικοι με ψήφισμά τους λένε όχι σε νέες δομές. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ερντογάν απειλεί να στείλει στη χώρα μας 80.000 πρόσφυγες. Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerin de hissedeceği bir konu olacaktır. Bu durumda 18 Mart mutabakatından önce yaşanan sahnelerin tekrarlanması kaçınılmazdır. Αυτά ακούνε οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξηγήσουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Με ψήφισμά τους, οι κάτοικοι της Λέσβου λένε όχι σε οποιαδήποτε νέα δομή στο νησί. Η αριθμή των αφυκνωμένων παρατύπως οικονομικών μεταναστών είναι τόσο μεγάλη και η αποσυμφόρηση τόσο καρκινοβατή που όλοι πιστεύουμε ότι και τα καινούργια κέντρα θα δημιουργηθούν, αν δημιουργηθούν, και τα παλιά θα παραμείνουν. Άρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερους πληθυσμούς στα νησιά μας. Αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε μέχρι τέλους. Η Λέσβος, ωστόσο, συνεχίζει να δέχεται μεταναστευτικά κύματα ασταμάτητα. Το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου έφτασαν 2.861 άτομα, ενώ 20.835 είναι οι αιτούντες άσυλο. Τώρα σε όλα τα νησιά βρίσκονται περίπου 42.000 αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο Πουατιέ της Γαλλίας, την αντίδρασή τους απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες έδειξαν εμπριστές που έκαψαν έργο Έλληνα καλλιτέχνη αφιερωμένο στους ανθρώπους που υποφέρουν. When I touched them, I realized that each one of these life jackets represented a human life. Το Ιγκλού είχε κατασκευαστεί από εκατοντάδες οσίβια, τα οποία ο Αχιλλέας Ούρας περισυνέλεξε από τα ελληνικά νησιά.